Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα αγωνιστική για την Evolution League από την Sony Arena. Πιο συγκεκριμένα παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Los Angeles Bakers και Anatolian Jazz, καθώς και μεταξύ τα έτσι, καθώς έκλεισαν την μπάλα οι Los Angeles Bakers και έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι στα 16 δευτερόλεπτα. Okay. Χειροκροτούμενος εξυπηρνάει στον πάγκο για τις θέσεις του. Πάρει την μπάλα. Οι δύο ομάδες είναι στο 5-2 και στο 4-2 αντίστοιχα. Μία νίκη τις χωρίζει. Σημαντικός βαθμολογικά αγώνας για την Evolution League. Πρώτη αυτόφια κατοχή είναι για τους Jazz. Αντιζήτησε και πήρε. Να αποστάρει εξετάζει τις επιλογές του Δοντίδης. Σου διατρής θα το πάρει στη λήξη του χρόνου της επίθεσης και είναι έτσι όπως ο Γκάρτον Τζάζ. 0-3. Σεγιόπουλος, ένας εκ των front με τις ομάδες των Bakers και των Spacers πιο παλιά στην Ελληνική Λίγκ. Ματσίδης, ο Ζαρίδης ο οποίος μας παραχώρησε και μια συνέντευξη, θα μπουμπουνίσει ένα τρίποντο, είναι άστοχος, μάχεται το rebound, δεν θα βγάλει τελικό νικητή παρά τις φιλόδοξες προσπάθειες του τον Δημήτρη Στούπα. Ταύρου. Άλλαξε με τη γωνία, θα ξαναπάρει σου για 3. Θα το πάρει, είναι άστοχος. Δίστησαν πολλοί παίκτες σε λάθος χρόνο. Παλεύει σε ένα περίεργο παιχνίδι. Τελικά θα πάει στην Τεφτεριόπουλο, ο οποίος θα κατεβάσει και την μπάλα. Στέκεται και πήγε να βάλει ένα πολύ δύσκολο καλάθι απέναντι σε δύο αντιπάλους. Για να χάσει την μπάλα. Γυρίσει λέει κάποιος από τους παίκτες των Τζαζ που κάθεται στον πάγκο. Αναφερόμενος στην μπάλα. Πάμε να σπατήσει. Ο Πάστον Γκέιμς στη γωνία έχει βρεθεί. Μαθιάδης προχωρεί μπάλα στα 6 δευτερόλεπτα. Δεν θα αποσταρεί ούτε τώρα ο Μπαντής. Έπειτα από μια προσπίση είναι άστοχος. Χαρισάκης. Ξέρεις περάσει. Στο Μαρκέ. Στο Διόμπλο. Μαθίδης. Είναι αποστάσεις στα 13. Θα γυρίσει δύσκολη προσπάθεια του Ρεδίου. Στο Μαρκέ είναι έστοχος. 2-3. Πρώτου δίλεπτου. Μαφιάδης. Σταματήσει τρίπλα, καλή άμυνα από τον Σεργιόπουλο. Άξε με την κορυφή, θα ξαναπάρει. Ξανά. Του Ναλάβρου. Ο Δοντίδης πήγε να περάσει μια πάσα, η μπάλα θα περάσει εκτός και είναι και αυτόν και την ομάδα του. 5 δευτερόλεπτα. Ας βγαίνουν για τη λήξη της επίθεσης. Για να δούμε τι μπορούν να βρουν οι Τζαζ. Πήγε την μπάλα, θα πάει. Έχει μέσα, κάνει ένα running floater, καλάθι και φάουλ. Τον Λάβρου. Φάλλο από τον Ματσίδη. Μπράβο. Είμαστε κομπλέ. Είμαστε κομπλέ. Καλή συνέχεια. Είμαστε καλά. Σταυλό έστοχη. Την πολύ. Λάμπρου. Κάτι δικαιούταν αυτό το μπασκετάκι. Ζαρίδης. Σου διατρής θα το πάρει, χωρίς ιδιαίτερη σκέψη ο Δινός, είναι άστοχος όμως. Εξαιρετικό rebound και βήματα. Αθνατματσίδη. Θα κάνει κοτσό, κάνει προσποίηση, λέει χαρακτηριστικά. Προγραμμώνει την επίθεση και συνεπώς το σχήμα αυτής ο Λάμπρου. Άλλαξε με τον Δονοδίδη, ξαναπήρε. Συγκρινία τώρα, Χαρισάκης. Λάβρου, καλό passing game. Πάλι στη λήξη του χρόνου της επίθεσης θα κληθούν να πάρουν ένα shoot παίκτη στον Τζαζ. Σε ένα δευτερόλεπτο θα πάρει το shoot και άλλος μας θα μετρήσει. Μπήκε! Μετράει! Στη λήξη της λήξης, ο λήξη του χρόνου της επίθεσης. Το λάθος θα μετρήσει. 2-8 quadruple score της ζώνης. Καρίνα. Μόλις για να πάω στο παιχνίδι. Ζαρίδης γύρισε πολύ δύσκολη προσπάθεια να σβρώξει την μπάλα εκτός. Σούπας. Καλό πάσο γκέιμ. Για μία ακόμα φορά ένα jump shoot από πλεονεκτική θεωρητικά θέση. Είναι άσχο από τον Παρισάκη. Επιθετικό ρυμπλό από τον Παντή. Ένα ακόμα. Ζήσε και πήρε ο Λάμπρου. 8 δευτερόλεπτα. Δοντίδης. Δοντίδης πήρε ένα jump shoot και είναι εύστοχος. Πάλι στο τελευταίο. Στα τελευταία 5 δευτερόλεπτα η επίθεση. 2-10. Στο θυμίζει αθηναϊκό τηλέφωνο.
Γιόπουλος. Φαντσίδης. Νόση. Πάλι ο Φαντσίδης στη γωνία. Θα πάρει ένα ακόμα τρίποντο. Είναι άστοχος. Μάγκια τον rebound του Σαντιόπουλο. Τελικά συγκυρία. Ο Στούπας είναι εκεί το εκμεταλλεύεται. Νόση Αθματσίδης από εκεί που αστόχησε προηγουμένως. Είναι και πάλι άστοχος. Δοδίδης. Μες εναντίον ενός με τον Τινόση. Υπάρχει σφύριγμα. Φάουλ που έχει δοθεί στο δεύτερο. Και έχουμε time out που έχουν καλέσει οι Bakers, βλέποντας τους αντιπάλους τους να ελάβουν πολύ συχνά στην αντίπαλη ρακέτα, στη δική τους ρακέτα. Δηλαδή, τους ίδιους να μην μπορούν να βρουν παραπάνω από 2 πόντους στα πρώτα 4 και κάτι. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena, είχαμε μείνει στο σημείο στο οποίο Στουργιόπουλος έρχεται καθυστερημένα λίγο στο γήπεδο, θα τον μαλώσουμε μετά. Είχαμε μείνει στο σημείο στο οποίο έχουν την κατοχή οι Jazz. Ένα jump shoot, ένα ακόμα καλάθι από τον Παρισάκη αυτή τη φορά. Στέλνει για πρώτη φορά τη διαφορά στους 10 πόντους, 2-12. 2-0 είναι τα φάουλ. Βαρίδης, Νόση, τριγωνάκι. Κατά κάποιο τρόπο ο Στουργιόπουλος θα είναι μόνος του μέχρι μέσα. Κόπηκε όμως από τον Παντή. Παρισάκη, λάθος όμως, πολύ φθηνό λάθος. Ο Φαπιάτης δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Ένα δωράκι εντός εισαγωγικών στους Bakers. Έχουν και πάλι την κατοχή. Ματσίδης. Στη γωνία έρχεται με φόρα, είναι άστοχος όμως. Είχε με φόρα και αστόχησε ο Βασίλης Τούπας, το νούμερο 8. Γιόπουλος. Για τρεις θα το πάρει, είναι άστοχος. Σημείο στο οποίο έχει δραστηριοποιηθεί πολύ οι Bakers και έχει βρεθεί, ωραίος, και να σου πετύχει. Έχει βρεθεί στο ανοιχτό γήπεδο το Δίδης, αφήνει την πάντα στο καλάθι. 2-14. Καλούνται να βρουν λύσεις τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά οι Bakers, οι οποίοι σουτάρουν πολύ με το τρίποντο. Είναι άστοχος σε ένα ακόμα Ντινόση, ένα ακόμα επιθετικό rebound όμως από τον Λαζαρίδη. Είναι αυτός άστοχος ξανά επιθετικό rebound από τον Στούπα με τον νούμερο 8. Σεργιόπουλος πρέπει να μπει κάποιο, δεν θα μπει ούτε αυτό. Παίζει βόλεϊ η front line των Bakers μέσα στην αντίπαλη ρακέτα. Πάρα πολλά επιθετικά rebound. Ένα ακόμα αυτή τη φορά. Το Στούπα δεν θα μεταφραστεί σε καλάθι ούτε αυτό. Θα δεις, ο Παρισάκης έχει βρεθεί στην baseline, είναι άστοχος όμως. Ο Ζαρίδης τώρα θα δώσει το Σεργιόπουλο. Πάσα προειδόταν για αυτό της αρχής, έχουν εντύπωση. Σεργιόπουλος, καυτή πάσα, δεν θα συγκριτήσει ούτε ο Βαφιάδης ο οποίος πήγε για το κλέψιμο. Ο Στούμας με το νούμερο 8. Η μπάλα περνάει στους Jazz οι οποίοι ετοιμάζουν τριπλή ή διπλή τελικά αλλαγή. Αξιάδης. Χατζη Μανουήλ περνάει, είναι εντός. Θα πει Παρισάκης εκτός. Αξιάδης. Μπουντίδης. Μπαντής έχει τραβήξει δύο παίκτες πάνω του. Διόπουλος προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες μεταξύ αυτού και του προσωπικού του αντιπάλου. Θα κλέψει τελικά πρωτού η πάσα πάει στον Παφιάδη. Διόπουλος καυτή πάση στον Τινόση σε μια κίνηση που του αρέσει. Υπέροχο teamwork από τους Bakers. Και θα έρθει το δεύτερο του καλάθι για απόψε. 4-14. Ξιάδης. Ξιάδης βγήκε από τα screen. Δεν θα πάρει ούτε το ένα οκτάρι ούτε το άλλο. Δίδης, Σαφιάδης στα 10 τώρα η επίθεση. Σαφιάδης. Δίδης, πέρασε ανάμεσα από δύο τι πήγε να κάνει εκεί πέρα, έχει πέσει κάτω. Να κλέψουμε τώρα για τους Bakers, για να δούμε. Ήταν 2-2 μόνος του μέχρι μέσα. Στο νούμερο 8 είναι άστοχος, επιθετικό rebound και καλά θέλετε από πολλά τέσσερα επιθέσεις από τον Τινόση. 6-14. Έχουμε ένα μικρό σερί, 4-0 οι Bakers, 2-14 στο 6-4. Ο Μανουήλ σε μια από τις πρώτες του επαφές με την μπάλα. Ξιάδης πήρε μια skip πάσα από την άλλη πλευρά. Είναι άστοχος πάρα πολύ ψηλά. Ο Ματζίδης θα καταφέρει να συγκρατήσει το rebound. Ξιάδης θα προτέσει απέναντι στον Ξιάδη Μανουήλ. Θα γυρίσει. Είναι άστοχος με σε 2. Ο Ματζίδης το rebound. Ξιάδης. Πάσα στο Ματζί, ο οποίος τώρα περνάει το κέντρο. Μέχρι μέσα στέκεται. Είναι άστοχος. Θα σπρώξει την μπάλα εκτός ο
Κουθαρίδης. 14. Ναι, ναι. Είχα την εντύπωση. Και πράγματι. Βαντής. Ο Δοντίδης. Ο Φιάδης τώρα στα 8. Πάει ένα screen, πάει αντίθετα από αυτό. Είναι ακόμα κλέφτη και τους Bakers. Στο πάσο το νούμερο 8, πάει μόνος μέχρι μέσα, πέρασε από τον Δοντίδη, θα κοπεί όμως τελευταία στιγμή. Θα πάρει την μπάλα. Λαμβάνει μια γρήγορη επίθεση. Προσφέρεται, κατεβιμίλ. Προσπίσει ένα jump shoot, Αλεξιάδης είναι άστοχος. Θα πάρει πάρα πολύ μαχητικά τον Ιβάνο. Ο Δοντίδης είναι άστοχος όμως κάτω από τη ρακέτα. Time out που έχουν καλέσει. Τζαζ τώρα στην πρώτη ευκαιρία. Δοντίδης γίνει σαν και ο Στεριόπουλος, θα χάσει χωρίς φάουλ. Time out που έχουν καλέσει οι Τζαζ. Συγκεκριμένο ο Σάββας Αλεξιάδης. Όντας στον πάγκο, 6-14 λοιπόν παραμένει, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια του πολύ ενδιαφέροντος παιχνιδιού, 1-53 απομένει για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν, Σούσαν η Καρίνα. Ναι, αυτό. Δεν είχα κάτι άλλο να πω. Στεριόπουλος στην επαναφορά, είχαμε μείνει στο σημείο σε αυτό το time out των Jazz που είχαν την κατοχή οι Bakers. Στεριόπουλος είχε κάποιον έβραστο, για 3 θα το πάρει, είναι άσχος πάρα πολύ ψηλά. Ο Ατλαντίδης δεν θα πάρει το foul, ούτε το rebound. Λέει για το πρώτο κάτι στον ρεφ. Παντής την μπάλα, έχει φαίνεται το Λαζαρίδη τώρα. Μεξιάδες με το νούμερο 88 είναι στο παρκέ, έδωσε την μπάλα στον Παντή, ο οποίος αστόχησε σε airball στο τρίποντο. Στεριόπουλος. Στεριόπουλος θα βγάλει σκαστή πάσα, θα βγάλει μια πάσα στο στούπα. Στη δεύτερη φάση, νούμερο 8, Λαζαρίδης. Από τις 45 περίπου μοίρες, για 3 είναι εύστοχο. Ακούτε πώς το πανηγυρίζουν οι Bakers. Match awaited και match needed, τρίποντο. Το λέει ο Αμερικάνος αυτή τη στιγμή. 9-14 λοιπόν, διαχειρός από Ματσίδη. Στιάδης, Παρισάκης. Ανέβηκε ο Χατζημανόλου να δώσει κάτι σαν screen, ένα jump shoot άστοχο από τον Αντώνη Στιάδη. Στεριόπουλος οργανώνει μία ακόμα επίθεση, έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Ισόν Καρίνα. Ματσίδης, Ζαρίδης, καλό passing game, Δινώση. Χωρίς πολλές τρίπλες στο passing game, ένα μετά block shoot είναι έφταφο από τον Στεριόπουλο, έχοντας στοιχεί από δύο αντιπάλους, 11-14. Το 2-14 έχει γίνει 11-14, το momentum αυτή τη στιγμή δείχνει Bakers, παρά το γεγονός ότι είναι πίσω με 3 σε ένα παιχνίδι με χαμηλό σκορ. Ο Δίδης. Έχει δώσει εκτός, θα δημιουργεί. Για 3 είναι άστοχο το Σάββας, αμυντικό rebound του Στούπα. Παρακολουθούμε μία από τις τελευταίες επιθέσεις, εάν όχι την τελευταία στο πρώτο δεκάλεπτο, 15 δευτερόλεπτα, όλα για τους Bakers. Στεριόπουλος, 2-3 η παράταξη άμυνας ζώνης. Ζώνη άμυνας. Θα δημιουργήσετε τον Τζάζ σου για 3 είναι έξτοχο. Απέναντι στον Χατζημανουήλ, 14 όλα, έτσι να δώσω στον έξι κάποιος από τον πάγκο των Τζαζ. Είναι άστοχος όμως από το κέντρο Μπαντής. Παρακολουθήσε το σουτ μέχρι τελευταία στιγμή. 14 όλα από το 2-14 έχουν τρέξει ένα εντυπωσιακότατο 12-0 σερί υπέρ του Bakers. Έχουν φέρει το παιχνίδι στα ίσια, έχουν ξυπνήσει. Τρέχουμε σε πολύ λίγο για το δεύτερο δεκάλεπτο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν του Ζώνη Καρίνα, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο στην αναμέτρηση που παρακολουθούμε και για ένα μικρό κομφούζιο ως προς το σε ποιον θα είναι η κατοχή, σε ποια ομάδα, γιατί είναι ένα της δεύτερης περίοδου. Για 3 στο πάσο το νούμερο 8 είναι άτομος και είναι για τους Bakers σε περίπτωση που δεν είναι καλά. 14-14 λοιπόν το σκορ, θα ξεκινήσει κάνοντας αρκετά κλεψίματα και παίρνοντας πολλά επιθετικά rebound οι Bakers, μη καταφέροντας να τα μετατρέψουν σε καλάθια στο πρώτο μισό. Μιλώντας για κλεψίματα έχουν κάνει ένα ακόμα, Στεριόπουλος. Σταματήσει την τρίπλα, θα ψάξει μια πάσα τον Χαρμανίδη, θα ξαναπάρει ένα jump shot και άστοχος. Παντή στο rebound, ένα ακόμα. Ένα 2-2, ωραία πάσα, θα σταθεί στον αέρα και είναι έστοχος. Δύο ακόμα πόντι του Μπαρισάκη, ο οποίος έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο εκπλέου. Η πλήρα γη κοιμάται σε Τζαζ Στούπας, το νούμερο 8. Ζαρίδης. Ξετά τις συμπλογές του, ήταν σε ένα αρκετά άβολο σημείο για τον σουτ για 3 έστοχος. Στεριόπουλος 17-16. Στο μομέντο με εξακολουθεί. Να λέει οι Bakers εδώ σκοράνε με το σταγονόμετρο εδώ και πολλά λεπτά η Jazz πήγε να βγάλει μια πολύ εντυπωσιακή περίτεχνη πάσα Σάββας. Αλλά αυτή κατέληξε στο δηλώσιο και η μπάλα κατέληξε στο καλάθι της ομάδας του πρώτου. 19-16 λοιπόν. Μαντής, Δής έχει κερδίσει το φάουλ παρά το γεγονός ότι έβαλε το καλάθι.
Τώρα περνάνε οι προαναγγελθεί στι αλλαγέ εντό. Λάμπρου και ο Ντουμπίδη περνάνε εντό. Χατζη Μανουήλ και Αντώνη Αλεξιάδη περνάνε στον πάγκο. Η Τζάζη στην επαναφορά, Μπαντής. Λέει και που να πάει ο Λάμπρου, ο οποίος πήγε και το είπε Παρισάκης. Θα πάρει τώρα ο Λάμπρου για τρεις, δεν θα το πάρει στα 7. Ωραία, πάσε τον Παρισάκη επίσης από μια προσπίση και μια πολύ δύσκολη προσπάθεια. Είναι άστοχος. Βρήκε τα μπλο η προσπάθειά του. Γιόμπλος. Καρίδης για τρεις από την κορυφή και αυτός έστοχος από εκεί που λίγο πριν στην πρώτη επίθεση. Σκοράρει ο Γιόμπλος. Έστοχος και αυτός. 22-16, Τσάβας. Γιάννη Βρασκίνης θα πάρει ο Παρισάκης ένα jump shoot απέναντι στο Λαζαρίδη και αυτός εύστοχος. Τα μεγάλη ευστοχία στις τελευταίες επιθέσεις και για τις δύο ομάδες. 22-18, πάλι 2-3 άμυνα ζώνης σε αυτό που φαίνεται. Θα το τζάζει στο πια 3, άστοχο από τη γωνία airball. Τσάβα. Ποιος θα πάρει τώρα την μπάλα. Φαίνεται του ο Στεριόπουλος. Λάμπρου. Ένα jump shoot εύστοχος. Μπαντής. 22-20. Στεριόπουλος. Τι πάσα. Ένα jump shoot άστοχο από τον Συνιστούπα. Κρατεί την μπάλα σε πρώτο χρόνο. Αλλά αυτή δεν περάσει εκτός. Διαποδός ο Δοντίδη, αν μου επιτραπεί η έκταση. Στεκιόπουλος. Μαγκαρίδης. Στη γωνία. Ένα jump shot θα το πάρει. Μάζει από το Στυλιστούπας. Σάβας. Άξε με τη γωνία ο Δοντίδης. Πάλι Σάβας. Καλό πάση game χωρίς τρίπλες από τους Jazz τώρα. Παντής. Εξωκίνδυνη πάσα την οποία θα καταφέρει να συγκρατήσει ο Δοντίδης. Θα καταφέρει να συγκρατήσει και την κατοχή. Σε 3 δευτερόλεπτα πρέπει να βιαστεί το Ρομπαντής σε ένα jump shoot. Πήγε να πάρει το foul. Αλλά απέναντι σε 2 είναι άστοχος, δεν πήρε ούτε το foul. Θα βάλει λίγο τον εαυτό του, αν μπορώ να διακρίνω σωστά από τη γλώσσα του σώματος. Πρέπει να γίνω και ψυχολόγος. Σταυρωτές του Σεργιόπουλου. Μια κύρια σταυρωτή βασικά απέναντι στον Δοντίδη. Είναι αρχική για να πάρει ο πρώτος το foul από τον δεύτερο. Χαμηλά. Παρίζονται εδώ στο Βιβλίο τα φάουλ. 1-1. Ζαρίδη στη γωνία, στην πάσα. Δηλώσει του για 3 με ωραία καμπύλη. Είναι άσχημη και την κόρη μπάουντ όμω και καλάθι. Τον καραμανίδι που έχει από τον πάντο. Τον πάντο, γιατί φωνή μου είναι έτσι. Ο υπητονισμό μου είναι τέτοιο απόψε. Σαν να είμαι σε ρόλερ κόστερ. Μουτίδη δεν καταφέρει να συγκρατήσει αυτή τη φορά. Έχει κερδίσει φάουλ από το άλλο οκτάρι της βραδιάς, από τον Βαθύλη Στούμπα. Ο Φιάλης περνάει εντός. Θέση του Σάβα. Παντής. Βίλης, ο Φιάλης. Άλεξε με τον Παρισάκη. 5 δευτερόλεπτα. Και πάλι στη λήξη του χρόνου της επίθεσης στην Τζαζ Σούτζα. 3 θα το πάρει. Είναι άστοχος ο Λάμπρου. Ένα μάχη για το rebound θα βγάλει. Λοιπόν, έχει χτυπήσει. Την δηλώθη. Δύο απόψεις. Εδώ ο Παρισάκης έδωσε. Παραχώρησε το φάουλ. Μερίδης. Μέσα στη γωνία. Δείτε κατά μέτωπο. Κόπηκε από τον Δοντίδη. Αυτό σίγουρα πάει highlights. Μπαντής. Στη γωνία στα 16 δευτερόλεπτα. Ένα jump shoot είναι άστοχο του Μαρισάκη, αυτή τη φορά δεν πάρθηκε επίθεση στα τελευταία δευτερόλεπτα. Την όση έχει δοθεί στο ανοιχτό γήπεδο, κέρδισε το φάουλ και η μπάλα έχει κολλήσει. Και πάμε τώρα για τα σημαντικά. Να δούμε ποιο θα κατεβάσει την μπάλα. Εδώ σας θέλω. Οπ, Καρμανίδης με την πρώτη. Νικόλα. Αλλαγές. Και αλλαγές. Ο Δίδης περνάει εκτός. Και ο Μαρισάκης περνάει εκτός. Ο Αντιμανουήλ και από την Αλεξιά της στις θέσεις τους αντίστοιχα. Άσομαι στην πρώτη δηλώση, η δικαίωμα για μία ακόμα.
άστοχος αμυντικό rebound από τον Μπαντή. Ένα ακόμα. 2-3 πλέον ονοματικά. Είναι αρκετά physical στη δεύτερη περίοδο. Μπρουκ. Εκεί στην κορυφή. Ψάχνει τις επιλογές του Λάμπρουκ. Στα 5. Θα πάρει ένα πολύ δύσκολο τρίποδο. Είναι άστοχος ο Μπαντής Λαζαρίδη. Πάρει το rebound του Καραμαλίδης, έτρεξε. Πήρε πέρα στο κέντρο και πάει μόνος μέχρι μέσα. Λαζαρίδης. Στην γωνία σου για 3. Το νιώθει, το πήρε, αλλά είναι άστοχος αυτό το μπάσκετ, το νούμερο 8. Μετά και 8 παίκτες αντίστοιχα για δύο ομάδες. Κουπιάδης έχει σταματήσει την τρίπλα. Κατζημανουήλ. Πάλι Παφιάδης στα 10 στην κίνηση. Δεν θα συγκρατήσει όμως ο Κατζημανουήλ. Πήγε σαν νίτζα να κόψει μέσα στην αρήμα. Ο Δίδης θα περάσει τώρα στη θέση του... του... drum roll, please. Στην Μπαντή, ο οποίος στεφανεί. Χαμηλώνει τώρα το σχήμα των Τζαζ. Είστε παίκτες, λέει ο Λαζαρίδης από τον Πάγκο. 7. Όσο μια μικρή σύσκεψη. Οι ρεφς λένε ότι 7 δευτερόλεπτα της επίθεσης. Παρά το γεγονός ότι λέει 14 στο σχετικό πίνακα. Ναύρου. Στην γωνία ο Μαρτιάδης θα πάρει ένα τρίποντο, είναι άστοχος στο Διόπλος. Αμυντικό rebound. Ο Διόπλος τρέχει, πέρασε το κέντρο, πέρασε και τη ρακέτα. Τα που μια προσπίζει, τραβήξει δεύτερο παίκτη, πάρω το καλάθι και φάουλ, όχι. Βιάστηκα λίγο να χαρώ, έχει κάνει βήματα τελικά ο Βασίλειος Τούπας. Προσπίζει ενδεχομένως θα τον μπέρδεψε στον ίδιο. Δόνης. Εμμανουήλ. Λάβδος για 3, το έχει πάρει προσωπικά απέναντι στον Οθματζίδη, αυτή τη φορά είναι άστοχος. Τελειόπουλος. Πέρασε ωραία με μια σταυρωτική το προσωπικό αντίπαλο. Λάβδος, καθή πάσα τώρα. Ένα jump shoot άστοχο. Επίσης από τον σύμβολο νούμερο 17. Να την θυμάσαι που πήρε με ένα χέρι ο Λάβδος. Στο νούμερο 8 βγήκε, δεν πήρε την μπάλα από το άλλο οκτάρι. Πέρασε τον Τοντίδη. Jump shoot θα την βρει άστοχος. Αμυντικό rebound και διάστηση για να τρέξει ο Ατμαντζίδης. Είναι ωραία σταυρωτή, θα πάρει το φάουλ επισκοπού από τον συμπροδίπονο τον Λάμπρου, προφανώς. 2-4 συμπληρωμένα ομαδικά για Τζάντ. Γιόμπλο. Σκαστή πάσα, καλή άμυνα από τον Τζεμαλίου. Παφιάδης. Θα βρουν στα 16. Για 3, αλλά είναι άστοχος. Πάρει το rebound ο Ματσίδης. Γιόμπλος. Πολύ δύσκολη προσπάθεια πέφτοντας απέναντι σε 2 αντιπάλους. Είναι άστοχος ο Καραμανίδης. 2 ακόμα φάουλ να δώσουν οι Bakers. Σάββας. Άμπρο. Άμπρο στα 14. Μαθιάδης. Πάλι Λάμπρο πάρει ένα σκρίνο που πάει αντίθετα. Μόνος που μέχρι μέσα ένα jump shoot απέναντι σε 2 ζευγάρια πλωμένα χέρια. Άστοχος προσδίδεις συγκρατεί χωρίς να κάνει βήματα. Σε δυο πλούς στη γωνία ψάχνει μια πάσα. Πάρει ένα σκρίνο του Καραμανίδη, θα τον τροφοδοτήσει τώρα, θα βγει και το πλάγιο του και όλοι είναι άστοχος όμως ο Ατμαντζίδης. Αλλιώθηκε η προσωπική του ενέργεια. Ο αντίπαλο, ο Ατμαντζίδης πάει ταχύτατα μέχρι μέσα. Και θα κερδίσει φάουλ. Το Βασίλη Στούπα. Τι αλλαγή τώρα για τους Bakers. Φιλός και Λαζαρίδης θα αλλάξουν. Γιόμπλο και Γαραμάν και... Καραμάνι δεν πίστηκαν, ε. Έτσι φαίνεται. Άστοχος ο Τρίδης στην πρώτη. Ο
δεύτερη από τα αποδυτή αναπήρηση για το Ματσίδη στο rebound. Τι πάσο, το νούμερο 8. Δηλαδή θέλετε αυτοστικά δώσει καλό passing game από τον Ματσίδη σου για 3. Είναι άστοχος, πολύ ψηλά ο Ματσίδης απέναντι σε 2 αντιπάλους στον παρελθό. Rebound και έχει πίσει. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Όλα καλά, θα συνεχίσει, δεν υπάρχει αναγκαστική αλλαγή, χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Στο μεταξύ, Χατζημανουήλ περνάει στον πάγκο, παντή στη θέση του, θα κατέβουν ιδιαίτερα την τράπουλα, την μπασκετική του τράπουλα, η Τζαζ, παρά το γεγονός ότι είναι μόλις 8 παίκτες στην διάθεσή τους. Παντή, συνεχίσει αλλαγές. Μέμπρου. Μαντής και πάλι στα 8, γύρισε ο ρόλαρε ωραία στον Ζαρίδη, είναι άστοχος, θα σμπρώξει την μπάλα Σάββας πάλι στον ίδιο, καλάθι και φάουλ! Σε καλό του βγήκε που αστάξει την πρώτη φορά του Μαντή. 24-22 το παιχνίδι έχει εξελιχθεί σε ντέρμπι, με 1.56 ακόμα για την λήξη της δεύτερης περίοδου. Και στη βολή έμεσο τρίποντο από τον Μαντή. 24-23. Ματσίδης. Νόση, από τον Ματσίδης και πάλι. Ζαρίδης. Ματσίδης. 9 ωραίος. 9 δευτερόλεπτα. Βιντάσεις στην πια 3, άστοχος. Ομυρική μάχη για τον Ριμπάς. Θα βγάλει τελικό νικητή. Το παίκτη που θα βγάλει μια μακρινή πάσα. Για 3 είναι άστοχος στην τράπουλα, πάντως ωραία από τον Σάββα, ο οποίος τώρα περνάει το κέντρο. Παντής. Μάντρου Βαφιάδης, στα 4 δευτερόλεπτα θα γυρίσει. Η καλή άμυνα την ώση πάνω του, ένα σουτ τραβηγμένο από τα μαλλιά. Ένα δίποτε είναι άστοχο από τον Βαφιάδη. Έχουμε μπει πλέον στην τελική ευθεία της δεύτερης περίοδου. 24-23 σκόρτ που μπορούσαμε να κάνουμε στο τέλος. Πρώτη περίοδου είναι αυτό που θα έχουμε κοντά σε αυτό τουλάχιστον. Το τέλος της δεύτερης βουδίζει ταχύτατα μέχρι μέσα για μία ακόμα φορά. Μένει δεξιλότερα παίκτη, είναι άστοχο. Το κλάπι και η μπάλα από τη φλέξιον είναι απέναντι στην πλευρά του Ματσίδης. Μιλώσει, κοίταξε το τρίποντο, θα το πάρει, το νιώθει. Είναι άστοχος όμως, θα σπρώξει την μπάλα του Δίτης. Ο Μπαντής διορθώνω εκεί που είναι αντίπαλος. Βασίλης Τούμπας. Μιλώσει, κούπι και από πίσω. Και φάουλ από τον Ματσίδη. Είναι physical παιχνίδι στη λήξη της δεύτερης περίοδου. Συνδεδεμένα μαντικά και για τις δύο ομάδες. Άθαμε την πρώτη, η μπάλα περπάτησε μέσα στην... πάνω μάλλον στη Στεφάνη. Όχι μέσα στη Στεφάνη. Δεν το έχουμε κάνει πλανήτη χρόνο εδώ πέρα. Έτσι όμως η δεύτερη. Μαύρου. 24 όλα. Οι δύο ομάδες στην απόλυτη ισορροπία στον ενεργητικό τους. Λίγο πριν τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Γνώση. Άλλαξε με τη γωνία με το ψηλό. Σαζαρίδης έχει βρεθεί σε ένα awkward position, ένα jump shoot, είναι άστοχο. Δημήτρη Στούπα έτοιμος ήταν να πηδήξει ο Ματσίδης, θα κάνει ένα θρυλικό άλμα για να πάρει το επιθετικό rebound, δεν το έκανε. Μητσιάδης. 10 δευτερόλεπτα λοιπόν όλοι για τους Jazz. Για να δούμε αν θα πάρει κάποιο screen, ανεβαίνει πράγματι για να δώσει ο Ματσίδης τον επιτηρή και ο Λαζαρίδης. Θα βγάλει μια λάθος πάσα ο Λάμπρου. 1 δευτερόλεπτα θα μετρήσει και αν πει. Είναι άστοχο όμως. Αντινώσει λίγο πριν το κέντρο. Ένα σουτ που πάρθηκε αυτός για να πάρθει, όπως και αυτό του Μπαντή παρόμοιο στην πρώτη περίοδο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο λοιπόν, 24-24. Με πολλά σκαμπανεβάσματα είχαν βρεθεί πίσω ακόμα και με 12 πόντους στο πρώτο μισό της πρώτης περίοδου. Η τεχνικά απόψε της πεντούχη Bakers. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, είναι μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Σόνη Καρίνα, όλα έτοιμα για να συνεχίσει το δεύτερο ημίχρονο, συνεπώς η τρίτη περίοδο στην αναμέτρηση. 24 πόντοι το ενεργητικό της κάθε ομάδας. Η δικοπαιχή για το δεύτερο ημίχρονο είναι Τζαζ. Παντής θα πολύ αποφασιστικά απέναντι στο Λαζαρίδη, είναι άστοχος, μάχη για το rebound και έχει χτυπήσει ο Λαζαρίδης. Πρώτη επίθεση ήταν αντιπάλων. Ρε, στο Σόνικ δεν κάνουμε live.
Δεν έχει ίντερνετ. Εδώ. Πού δεν έχουμε κάνει live στο Σεργιόπουλος. Με πίτσες για τους Μπέικερς, Μαζαρίδης, Τριγωνάκη και πάλι το 13. Σε επιστούπασε, πέσει κάτω, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα τώρα, στηρίζει ο ρεφ. Κάποιο πρόβλημα είναι όλο με φάουλ, θα παρεξηγηθώ. Επίσης, στο πόσο με το νούμερο 8, έχοντας πέσει κάτω, αρχίζουμε. Υπάρχει ούτε φάουλ, ούτε αναγκαστική αλλαγή. Θα βάζουμε. Περιμένει, περιμένει στο Σεργιόπουλος πάνω, πάει από την baseline. Έχει στήριγμα. Για φάουλ τελικά, πρώτο φάουλ για τους Μπέικερς. Στον Βιγιόπουλο. Στη γωνία σου πια. Τρεις με πολύ μεγάλη καμπή. Είναι άστοχος. Λάμπρου. Συγκρατεί την πάσα μακριά. Κλειστή από 2, ο Ατματίδης θα βγάλει μια πάσα η οποία θα πάει τελικά στη γωνία. Λαζαρίδης, ούτια 3 από την κορυφή, το νιώθει, το πήρε και είναι εύστοχος. 27-24. Τόμας. Μπρου. Με τον Παντής, πάρει ένα screen από τον Σάμπα Παντής. Στα 10. Λαμπρούς, θα στυπάσει στον Παντοντίδη. Στα 6. Γυρίσει ένα jump shoot εύστοχο. Τον Περισσάκη. Σιτιόπουλος. Νόση. Τον δίνει στη baseline ο Σιτιόπουλος. Jump shoot θα τον πάρει και είναι εύστοχος. Ο Ματσίδης. Αυτός είναι 26. Για 3 με ωραία καμπύλη, η μπάλα μπήκε και βγήκε και παίρνει στον Ματζίδη το σουτ. Και λάβει ο οποίος ζήτησε αλλαγή αν πρόλαβα να το καλά. Και να κλέψει στο Σεργιόπουλο που πράγματι ο Βαφιάδης έχει σηκωθεί από τον πάγκο. Σεργιόπουλος μόνο του μέχρι μέσα παίρνει σε 2, θα αφήσει την μπάλα, θα σερβίρει την μπάλα στο καλάβι. Σεργιόπουλος, σερβιτόρος Σεργιόπουλος, 31-26. Σόβας. Πάρει ένα screen, εκμεταλλευτεί από τον Οδοντίδη στη weak side, θα σπρώξει την μπάλα γνώση εκτός. Χωρίς να καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα, να ολοκληρώσει το κλέψιμο. Καφιάντης. Δεν σου πάσα, δηλαδή θα γυρίσει απέναντι σε 2, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, είναι άστοχος. Η μπάλα θα περάσει εκτός. 4,1. Για την επίθεση των Τζαζ, για να δούμε τι μπορούν να βρουν, τι μπορούν να γλύσουν από αυτήν την επίθεση. Τζαζ πήρε, θα πάρει και ένα σκρίνο από τον Οδοντίδη, θα εκτελέσει πίσω από αυτό, είναι άστοχος, πολύ ψηλά Παρισσάκης, δεν θα καταφέρει να πάρει τον πρώτο μπάλο, είναι λίγο δεύτερο έμεινε. Ματσίδης, έκανε μια πολύ ωραία προσποίηση, δεν θα καταφέρει να πάρει το μάξιμο ο Βασίλης Τούπας, οπ, τι κάνει ο φίλος μας με την μπάλα. Αυτό και εγώ να το κάνω, δεν μπορώ για τόση ώρα. Μπράβο. Οκ. Είμαστε με το νούμερο 8 λοιπόν. Άσο από την πρώτη. Άσο από την δεύτερη, πολύ ψηλά ο Οδοντίδης δεν καταφέρει να πάρει το rebound, Μπαντής. Σάββας, πάλι Μπαντής, Βαφιάδης. Πολύ γρήγορη βάλα στην περίμετρο για τους Τζαζ. Στα 10 δευτερόλεπτα θα δώσει ένα screen. Θα πιάσει στη γωνία. Στα 5. Σάββας. Έχει κερδίσει φαουλ και πάλι έχει χρεωθεί στο Σεργιόπουλο. Θα δεις. Παίρνει ένα screen θα πάει αντίθετα. Αυτό είναι άστοχος. Μπορεί bound από τον ίδιο. Βάζει και τον εαυτό του. Θεωρείως κάποιος όχι ιδιαίτερα τηλεοπτικές κουβέντες. Ματζίδης, μόλις μέχρι με το δεξί, αλλάζοντας χέρι στην αέρα, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Πολύ δύσκολη προσπάθεια και του Στουβάν, το νούμερο 8, ο οποίος πήγε να δώσει την μπάλα για το πνευματικό rebound του παίκτη του. Δεν κατάφερε σε 3, Βαφιάδης είναι εύστοχος. 31-29. Μια ομάδα δεν δείχνει να μπορεί να χτίσει μια πέτσις διαφορά.
μια στιβαρή εντός εισαγωγικών έπειτα από το 2-14 που είχαμε υπέρ του Jazz στην αρχή της πρώτης περίοδου. Ωραίο καλάθι τώρα τον guard των Bakers, 33-29. Κιάδης. Τι πάει στα Παρισάκη. Πάρει ένα jump που είναι άστοχος, θα σβρώξει την μπάλα. Δεν ξέρω αν τα κατάφερε. Θα το περάσει εκτός από πόδι. Προδίδης. Γιάντης. Θέλει με χέρι για τρεις θα το πάρει. Το νιώθει. Είναι άσχολος όμως θα μας. Την μπάλα θα περάσει εκτός. Τα βάζει με τον εαυτό του Προδίδης. Δεν ξέρω και άλλη περάσει στο Σάβα. Στην ονόματος μπήκε, στην ονόματος βγήκε. Λιόπουλος άλλαξε την γωνία. Πάλι 2-3 τώρα η παράταξη της άμυνας των Jazz. Λιόπουλος δεν καταφέρει να συγκρατήσει. Ο Ροντίδης θέλει να τρέξει. Παίρνει σε δύο κόντρα σε όλους και σε όλα, σε όλες τις συγκυρίες. Είναι έστωχος αλλάζοντας χέρι από τον αριστερό διάδρομο με το δεξί. 33-31. Στους δύο και πάλι διαφορά. Το παιχνίδι δεν λέει να τελειώσει. Το ντέρμπι το οποίο προμήνει αν τα προγνωστικά το βλέπουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας. Γνώση. Για τρεις Στεριόπουλος είναι άστοχος. Συγκρατήσει την μπάλα και την κατοχή η ομάδα των Bakers. Πάει μόνος που έχει μέσα δηλώσει. Τέσσερις παίκτες για την rebound. Τι μάχες είναι αυτές που βλέπουμε στη Sonic Arena απόψε. Λιγάτου Ματσίδης με τη φλέξη από την κρίση ο Ναζαρίδης. Ματσίδης και πάλι στα 4 δευτερόλεπτα εννοώ. Σε διατρίσα το πάρει, είναι άστοχος ο Στεριόπουλος. Αρνητικό rebound του Μπαντή. Ξεκινήσει το ανοιχτό του Παρισάκης. Το φωτοκυθεί τώρα, αλλά άργησαν. Συμπέκτησε πρώτα να το φωτοκυθήσουμε. Διακυρώσα τον Δίδη, μπάλα θα περάσει και για αντιπάλου. Στεριόπουλος στη γωνία, έχει προηγηθεί φάουλ. Και time out. Πράγματι, time out που έχουν καλέσει οι Jazz. Πάλι με τον του Σάβαρ. 4-31, το παιχνίδι γίνεται όλο ένα και πιο ενδιαφέρον καθώς περνάει η βραδιά. 2-1 τα ομαδικά φάουλ. Έχουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια. Είναι μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στο παιχνίδι σου για τρεις θα το πάρει. Είναι έστοχος τελικά ο Λοντερίδη. Θα προσπαθήσει παρκέ. 36-31. Τζαζ, Νάμπρου. Πάσε στον Οδοντίδη στα 8. Μόνος που μέσα πέρασε, θα βάλει και αυτό το καλά. Τι άργη κίνηγμη. Και πάλι καλά θέλει τον Οδοντίδη. Στεριόπουλος. Μέσα με τον Λαζαρίδη, κοίταξε το καλά, δεν θα πάρει το τρίποντο. Πάσε στον Οδοντίδη, μόνος που μέχρι μέσα στη γωνία. Συγκράτησε σου για 3. Είναι έστοχος και ο Οδοντίδης και αυτό στο πάρτι. Το φυτίσει οι Bakers. 39-33. Φορά υπέρ τους στους 6. Ναύρου. Αν δεν θα κάνουμε screen λέει κάποιος, για να δούμε. Διάδης πολύ καλή άμυνα στο Στεριόπουλο. Έχοντας σταματήσει την τρίπλα. Διάδης σου 3 είναι άστοχος Στεριόπουλος στο αμυντικό rebound. Στεριόπουλος ωραία τρίπλα, συγκρατεί. Γιουμαντής πάνω του, σκαστή πάσα στη γωνία Λαζαρίδης. Έρχεται ο παίκτης πάνω του αμέσως, συγκρατεί και πάλι ο Στεριόπουλος. Στούπας με το νούμερο 8. Ματσίδης θα μπουμπουνίσει ένα ακόμα τρίποντο, είναι άστοχος. Ματσίδης θα γραφώσει την μπάλα ο Μπυρικές, πάχει σε πολλά από τα rebound που βλέπουμε κατένοχεν. Θα πέσουν δύο παίκτες κάτω. Πάει και τρίτος ο Λαζαρίδης, υποφελήθηκε από την κατάσταση. Στην αναμπουμπούλα ο Λύκος χάρηκε στην προηγούμενη περίπτωση. Στούπας με το νούμερο 8, μόνος του μέχρι μέσα, άστοχος. Ματσίδης. Ροντίδης θα χάσει. Κάνει βήματα. Προσπαθιάζει τη λεπτή γραμμή, η οποία χώριζε στην προκειμένη περίπτωση το να κάνει και να μην κάνει βήματα, καθώς επιτάχυνε. Τελικά έκανε. Ματσίδης. Μια δεινώση. Ματσίδης, καλό passing game, σκαστή πάσα. Ένα jump shoot άστοχο.
οποίος θα πάρει ένα ακόμα rebound. Πάρα πολύ physical το παιχνίδι από και προς αυτόν. Για τρεις εύκολο και πάλι! Παίκτη στο... Μια δεύτερη τώρα. 39-36. Διόπουλος θέλει να απαντήσει με τη μία. Είναι άστοχος αυτός. Θα πάρει το rebound. Ο Διόπουλος είναι στον εκάστοτε χειριστή της αντίπαλης ομάδας, τώρα σε αυτόν συνεχώς. Και φάουλ. Στον Διόπουλο και πάλι. Αντώνη, πόσο 24. Τρίτο φάουλ του Διόπουλου. Ουντίνης. Παντής, ή ένα τζαμπ του, δεν θα τον δικαιώσει. Μεγάλη πάσα στον Τινόση. Πήγαν να αλλάξουν γρήγορα. Στον Μπέκερ το έκαναν, συγκράτησε την τόση, βγήκε από το τρίποντο, δεν θα πάρει αυτός, θα το πάρει όμως ο Λαζαρίδης, ο οποίος είναι άστοχος. Τώρα, Λαμπρούκ. Και αν τη ζήτησε και πήρε στην απέναντι γωνία, θα το πάρει και αυτό, το ένιωθε, είναι άστοχος, με τη μία ο ίδιος τι πήγε να κάνει, είναι άστοχος. Το πούτε με καλά, πιο ωραία τρίπλα και θα κερδίσει τον φάουλο ο Στεριόπουλος από τον Λαμπρούκ. Αλλαγές. Πάμε με το νούμερο 17. Πάμε πίσω. Με ένα εντός θέση του νούμερου 8. Στεριόπουλος. Λαρίδης. Το ένα χέρι δεξί κουκ είναι άτομος. Ο ίδιος είναι το rebound. Στεριόπουλος δεν θα πάρει αυτή την επίθεση. Στην πρώτη φάση θα πάρει σε δεύτερη από τον Ματζίδη. Αυτό Λαζαρίδη, ο Ματζίδης τώρα στα 4. Με τη μέσα είναι άστοχος, σπρώξει την μπάλα ο Μπαντής, αλλά εκεί που είναι ο Ντινόση, ο οποίος θα μπορούσε να πάρει το maximum, θα αρκευθεί σε δύο βολές. Βολές για τον Ντινόση. Ο Μπαντής περνάει στον πάγκο. Στις 4 πόντους τη διαφορά. Πολύ νωρίς, αλλά θα το πω μαξιλαράκι ασφαλείας 4 πόντων. Για τους Μπέκερς έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Έχουν ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι Μπέκερς. Στο 3 θα το πάρει και αυτό πολύ δύσκολο. Άστοχος ο Λαμπρούκ. Στεριόπουλος. Στεριόπουλος πέρασε ένα τζάμπι. Κόπηκε αυτό το δίδυ. Ζαρίδης. Δώσει μόνο στο μέσα με το ένα χέρι με το δεξί. Και άφησε την πάνω στο καλάθι, εύστοχος. Με ένα μαεστρικό τελείωμα. 42-36. Οδοντίδης. Για να δούμε τι μπορούν να βρουν οι Jazz σε μια από τις τελευταίες επιθέσεις της τρίτης περίοδου. Περσάκης. Να πάει στην Γκέιμ Παφιάδης. Για να βγάλει μια πάσα, την έβγαλε εκεί που είναι. Στην παίκτη του Παρισάκης. Γιατί όχι. Δύο πόντι. Ένα jump shoot. 42-38. Στεριόπουλος. Όλη η επίθεση για τους Bakers. Για να δούμε. Πατσίδης. Ζαρίδης για τρεις. Βάλα μπήκε και βγήκε ο Παβιάδης. Τρία δευτερόλεπτα για τους Τζαζ. Για να δούμε. Χέρια. Όχι. 42-38 λοιπόν. Έχουν ένα μικρό προβάδισμα οι Bakers. Αυτό που θα μπορούσε να είναι σκορ έπειτα από δύο περιόδους είναι σκορ έπειτα από τρεις. Αντίστοιχα με μία και δύο περιόδους στη λήξη της δεύτερης. Στρέφουμε σε πολύ λίγο ένα παιχνίδι το οποίο έχει γίνει πολύ physical στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, αυτό. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μένετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στον Καρίνα, όλα έτοιμα για να συνεχίσει το παιχνίδι. Γιάννης. Εμμανουήλ. Ποιος έχει πέρασει μετά από αρκετή ώρα στο παρκέ. 42-38. Πάρει τα σκέτο, θα τεμενόλες, θα μπουμπουνίσει ένα τρίπο το παφιάδης, είναι άστοχος. Διόπουλος στο rebound και υπάρχει σφύριγμα. Επίσης ο Καραμανίδης, ο οποίος έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο επίσης. Τώρα δεν κάνω λάθος. Όχι αν δεν κάνω λάθος, έχει περάσει, έχει περάσει. Έχω την εντύπωση ότι έχει χτυπήσει όλα καλά λοιπόν για να συνεχίσει το παιχνίδι. Στεριόπουλος. Ζαζαρίδης. Καλό πάση γέμι, δινώσει σου για τρεις και αυτός. Είναι άστοχος ο Βενίτσο Βαρισάκη. Μάχη θα βγάλει τελικό νικητή.
άμεσα κανέναν, έμεσα του Ζαζ, καθώς για αυτούς είναι η κατοχή. Μυρίς. Σάμπας Μαφιάδης, στα 15. Εμμανουήλ, Σούτια 3, συμπαριστά έχεις να πάρει και αυτό. Ο Δίδης δεν περιμένει την πάσα να την κρατήσει όμως. Σάβα, Σούτια 3, θα το πάρει. Άστοχος στα... Θα, τι έχουμε. Οφ, φάουλ, από τον Παρισάκη. Στον δύσκολο είχαν πέσει κάτω και οι δύο και αυτός και ο Καραμανίδης. Έχεις δεύτερο φανελάκι. Στυριόπουλος, Αλεξάνδρου Λαζαρίδη και ο πρώτος θα κατεβάσει την επίθεση. Στυριόπουλος, πάσα στη γωνία. Δεν έχω συγκρατήσει, τι γίνεται, πάρα πολλά χέρια στην πάλη τελικά. Θα την Μανουήλ, εμφανίδη της καταστάσεως. Σάβας. Σάβας μόνος του, πέρασε με τον αντίπαλο. Θα κάνει βήματα, πέρασε ωραία από την baseline. Και Στυριόπουλος πήρε την μπάλα. Τεχνική ποινή στον Σάββατο το νούμερο 88. Ποιος τα λέει με τον ένα εκ των δύο ρεύς. Από το συγκεκριμένο σημείο, όπως λέει ο ρεφ, πρέπει να συνεχίσει το παιχνίδι. Θα συνεχίσει λοιπόν. Όχι από το κέντρο. Στυριόπουλος. Στυριόπουλος. Λαζαρίδης. Δώσει πάλι με μια κίνηση που του αρέσει και το έχει δικαιώσει λίγο προηγουμένως. Είναι άσχολο τώρα. Εμμανουήλ. Μαρισάκης. Σάββας. Γιάννης. 12. Φάουλ, 1-2. Ομαδικά. Καλωμένης περνάει εκτός. Σύμπας με το νούμερο 8 στη θέση του. Μαθιάδης. Αρισάκης. Τα έγινε σε ρόλτα. Βγαίνει από το σκρίν και παίρνει ο Χαλιμανουήλ. Σάκης θα πάρει ένα jump shot, είναι άστοχος. Τελείω το χρόνος επίθεσης. Μαθιόπουλος. Είμαστε για εμπινώσεις, θα το πάρει στα 14. Είναι άστοχος στα... Θα υπάρξει σφύριγμα. Καλαγή, Μαντζίδης. Το 7 στη θέση του 17 θα περάσει. Το νούμερο 1 κάνει πάντα τη διαφορά. Εντάξει, βάζω. Πατήστε το κέντρο. Σάββας και Εμμανουήλ στα 15 δευτερόλεπτα. Ματής θα γυρίσει. Σάββας, ένα ακόμα τρίποντο. Ας το πω, θα πάρει το εξαιρετικό επάνω. Όχι, Παρισάκης και με τις πολλές για τον θέση. Θα αποκλείσω του σαν οδοστρωτήρας, σαν μόνο οδοστρωτήρας ο Ινώση. Θα διώξει την μπάλα εκτός. Δευτερόλεπτα. Θα βάζει μόνο στο μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Πάρει το εξαιρετικό rebound και καλάθι. Γυρίζοντας ο Μαντής. 42-40. Στυριόπουλος. Μαντζίδης. Σύμπας με το νούμερο 8, Λαζαρίδης. 1-2 μέχρι μέσα. Είναι άστοχος ο Στυριόπουλος. Αλλαγές, πάει! Έλλειμμα στο Γιώργος στον Μπαντή. Με το
Σαλάμπλουκ και τεχνική ποινή ή τεχνικές ποινές. Τελικά μία τεχνική ποινή κατέρωθεν σε Μπαντί και Σεργιόπουλο αντίστοιχα. Αλληλοξυδετερώνονται, δεν θα υπάρξουν βολές. Ούτε πολύ, ούτε πολλές. Έχουμε ένα ακόμα σφύριγμα. Τέσσερα, δύο τα ομαδικά. Για τρεις θα το πάρει από τη γωνία, είναι άστοχο το... το... Άμπρου, πάλι που έχει στο νούμερο 44, που συμπεχαρακτηριστικά ο ρεφ, στον Χατζημανίλη, δηλαδή. Στο πρώτο τρίλεπτο αγωνιστικό της τέταρτης περίοδου, 4-3 τα ομαδικά. Πολύ σκληρή κατοσύνη σου, για τρεις θα το πάρει από την είναι άστοχο, έχει το rebound. Είπαμε το νούμερο 8 σαν τυφλοπόντικα στρίπωση μέσα στην δίπλα δεκέτα. Έβγαλε λάθος πάσα όμως. Προσδίδει σ' αέρινος για μία ακόμα φορά. Θα βγει μάλλον το καλάθι. 42 όλα. Μία ακόμα ισοπαλία στο παιχνίδι έπειτα από το 42-38 με το οποίο αποχαιρετήσαμε την τρίτη περίοδο. Μουδανίδης. Τσίτης. Νόση σου για 3 στα 12. Άστοχος πάρα πολύ ψηλά. Κούμπησε με τα ακροδάχτυλα. Η μπάλα του Πατσίτης. Πήγαμε να γραπώσει. Λαμπρού. Θα πάρει ένα jump shoot γιατί όχι. Έχει το φως. Θα πούμε 2-4. Πατσίδης. Η παρισκρίν θα αλλάξει με την περφή με τον Λαζαρίδη. Καλό πας στην game. Έχει βρεθεί ελεύθερος με πολύ μεγάλη καμπύλη airball όμως. Από τον Τινόση. Λαμπρού. Για τρεις το νιώθει μόνο ταμπλό όμως. Για τις ώρες να περάσει τη θέση του παιδιού, ο οποίος θα στάξει προηγουμένως. Παρισάκη. Εκδηλώσεις στις βολές έχουν συγκεντρωθεί και για τις δύο ομάδες τα ομαδικά. 4 και 5 αντίστοιχα. Άστοχος στην πρώτη εκδηλώση, διαφορά παραμένει στους 2. Υπέρ τον Τζαζ. Άστοχος στην δεύτερη ο Δηλώση, αμυντικό rebound από τον Κρασοδοντίδη, ο οποίος κάνει και απόψε ένα πολύ μεγάλο μάτς. Λάμπλου. Πάρει ένα τρίποντο. Είναι άστοχος έπειτα από διπλή αναπήδηση και ένα μπλο. Ο Δένις Ρουσματίδη, ο οποίος θα συγκρατήσει. Δύο παίκτες πήγαν να του κλέψουν την μπάλα. Πάρει την μπουκιά από το στόμα. Στέκεται στον αέρα. Πολύ δύσκολη προσπάθεια στέκεται απέναντι σε έναν εκ των δύο. Γιάννης. Λάμπρου. Στα 10. Μαντής, φύγει για τρέχοντας για αυτό το πάγκο. Λάθος πάσα, deflection και κλέψιμο. Δηλώσει την κρατή. Όπως με το νούμερο 8. Έχουμε περάσει το τελευταίο 5 λεπτό της κανονικής περίοδου. Μεγάλη μάχη στη Σόνη Καρίνα. Πατσίδης. Ανοίγησε ένα jump στο τάστοχος, airball. Αμυντικό από τον Βαφιάδη. Λάμπρου. Ένα jump στο από μέση απόσταση από την άλλη πλευρά της χώρας και πάλι έκτοχος. Σουτάκι τον έχει δικαιώσει δύο φορές σε ένα πολύ κομβικό για το παιχνίδι σημείο. Τον Ντοκ στα 4-46. Ματσίδης πέρασε, υπέροχη προσπάθεια με ταμπλό εύστοχος. 46 όλα. Άρμα ιδέστε το παιχνίδι. Παρά το φυσικάλιτι είναι συνάμα και πολύ εντυπωσιακό. Παίρνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία του παιχνιδιού ολόκληρου. Μόνος
σου κερδίζει το φάουλ από το πάνω το νούμερο 8 και θα πάει στις βολές σου. Το νούμερο 8 στέγεται, εκτελεί, είναι άστοχος στις επόμενες. Πολύ καλή άμυνα από δύο παίκτες. Της πλώτου προβάδισμα τα τεχνικά φλεξιόμενα. Σάμος ο οποίος εκτελεί χρέη και coach. Έχει σηκωθεί από τον πάγκο να δώσει συμβουλές στους παίκτες του, στους συμπαίκτες του. Ζαρίδης από τη γωνία πάει μέχρι μέσα. Φαουλ και πάλι στον πνώση του παιδί στον Μπαντή. Οι παίκτες είναι κουρασμένοι και είναι λογικό. Και πνευματικά και σωματικά. Λογικά. Ενδεχομένως. Δινώσεις στις βολές για μία ακόμα φορά. Μέρος δεύτερο. Στα πρόσφατα δρόμενα. Άστοχος στην πρώτη ή μάλλον στα πρόσφατα ή δρόμενα. Καθώς είναι κουρασμένοι οι παίκτες. Κακό αστείο προχωράμε. Άστοχος στη δεύτερη. 47 όλα. 46, όλα στο 47 όλα. Παντής, ουσιαστικά μέχρι μέσα κλείστηκε από δύο παίκτες και κερδίσει το φάουλ από τον έναν. Το Λαζαρίδη με το νούμερο 13, το ένα 13 από το άλλο. Κερδίσει το φάουλ από τον έναν, ναι, προφανώς δεν μπορεί να χρειαστεί πάλι σε δύο παίκτες του μπάσκετ. Άστοχος στην πρώτη, στη βάση της Στεφάνης, στον Παντή. Γιατί πώς τον βασιλιά. Νευρισμός λίγο διακρίνω. Άστοχος στη δεύτερη, 47-48. Ματσίδης. Θα μιλικό ρυπάνω από τον Παντή. Γιάννη Παντήση, κράτσο σκριν! Γιάννη Παντήση, αφήσω σκριν! Συγκρατεί. Και λοιπόν η μπάλα ο Λάμπης θα πάρει ένα τρίποντο πολύ μακριά. Είναι άστοχος. Βόης κρακ. Συνάσει το ρυπάνω. Ματσίδης. Στην μπάσκετ, το νούμερο 8. Τελευταίο τρίποντο. Φλότερ δεν θα δικαιωθεί. Μαντής δεν συγκρατεί. Ο Δίδης το κάνει. Λάμπρου. Γιάννης. Γιάννης άλλαξε πλευρά, λέει από τον Πάντο Σάββας. Για αυτό φύγε. Μαντής στα 5 θα γυρίσει. Πολύ δύσκολο μετά διαπιστητικό ρεβάντο από τον ίδιο με τη μία. Θα έρθει το καλάθι. 47-50. Τώρα δούμε αν μπορούν να ισοφαρίσουν στο 5-2 τους Μπέικερ στην Τζαζ με τη μία. Στο νούμερο 8 είναι άστοχος. Τρομακτική προσπάθεια, ανέμπαινε πάρα πολύ φυσικά το παιδί για μία ακόμα φορά στην baseline. Και αλλαγή. Και time out. Έχει καλέσει ο Σάββας τελικά. Από την προσδοκία από Σμέκτη. 2-2 time out ακόμα, για να δούμε. 2-18 απομένουν. Να δούμε πότε θα κάνουν χρήση και αν θα κάνουν χρήση όλα τα time out. Πολύ τακτικό γίνεται το πλήρωμα εδώ πέρα. 47-50 επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με δεδομένα μας. Επιστροφή λοιπόν στην Καρίνα, όλα έτοιμα για να συνεχίσει το παιχνίδι. Flexion, σπαντή.
τώρα καταφέρνει να συγκρατήσει ο Νόση και με ένα running floater να την βάλει στο καλάθι. Πολύ σημαντικό στο καλάθι, από εδώ και πέρα κάθε πόντος είναι πολύτιμος σαν λίθος. 49-50. Σήμος crunch time, Σόνι Καρίνα. Από εδώ και πέρα τα πάντα μετράνε πολύ περισσότερο. Δεν συγκρατεί την μπάλα. Φυσικά το θράσος, ομυρικές μάχες της Μαφιάδης δεν συγκρατεί την μπάλα. 1-56 ακόμα. Ματσίλης. Στρώσει το νούμερο 17. Μαζαρίδης συγκρατεί τρεις παίκτες πάνω του. Την δώσει στη γωνία στα 10. Πόνος που έχει μέσα σε μια κίνηση που του αρέσει πολύ και έχει δικαιώσει προηγουμένως. Είναι άστοχος τώρα. Πάρα πολύ παίκτες κάτω. Τι έχει συμβεί πάλι. 4,9 για τους ίδιους λέγεται. Τώρα ξεκινήσατε, εσείς ξεκινήσατε. Πολλοί από τους παίκτες έτοιμοι για την επόμενη αναμέτρηση. Δώσει και πάλι στην αγαπημένη του κίνηση και πάλι έρθει όμως 4 σερί δική του πόντι με την ίδια, με τον ίδιο τρόπο. Και τώρα ξεκινάει το Σάρι. Συγκρατή, θα πάρει ένα τρίποντο πολύ σημαντικό αντί. Είναι άστοχος. Τι μάχες βλέπουμε για τα rebound απόψε. 1-10 ακόμα. Μασίδης. Πέρασε. Στρώχος με το νούμερο 8 συγκράτησε Λαζαρίδης, ούτια 3 από την κορυφή. Άστοχος, θα ξεμονήσει το rebound. Δεν έχει ξεχυθεί. Θα έρθει το γήπεδο κάποιος συμπαίκτης του. Ούτια 3, μέσα! Απίστευτο καλάθι. Πάρα πολύ κομβικό σημείο. 51-53. Λαζαρίδης. Στρώχος με το νούμερο 8, ούτια 3. Και αυτός δεν μπορεί να απαντήσει. Απαντήσει το rebound, θα ξεμονήσει. 38 δευτερόλεπτα. Το παιχνίδι σπάει καρδιές πραγματικά και φάουλ. Το Λαχμοτσίδη για δύο βολές. Λάμπρουκ. Έχουμε στην πρώτη εξελαράκια σχολείας τριών πόντων. Δεύτερη άμυνα χωρίς φάουλ λέει ο Σάββας. 51-55. Ματσίδης στο μείον 4, θέλουν σκορ και γρήγορα οι Bakers. Θα πάει να κλέψει την μπάλα Λάμπρου. Σουτιά 3 ο Ματσίδης, είναι άστοχος. Πατήσει το rebound, θα βγάλει την πάσα. Και φάουλ τώρα στο μάτι το νούμερο 8. Κάποτε πέρα τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα με τους Bakers. Αγκαλιά του Ροντίδη με τον Παντή. Βαρύ άμυνα φωνές τώρα. Χωρίς φάουλ φωνές. Το νούμερο 8 θα γυρίσει φάουλ από τον Ροντίδη. Μπορούσε να βάλει ενδεχομένως το καλάθι, θα ήταν λίγο πιο γρήγορος στην έλευσή του. Άσο
όσο συμπληρώνει την διπλή αναπήρηση από το φούπα. Πάμε στη δεύτερη 52-57. Για να δούμε, μάλλον δεν θα υπάρξει άλλη επίθεση. Παίκτες σηκώνονται από τον πάγκο, χειροκροτούν οι παίκτες των Jazz. Πήραν μια θριαμβευτική απόψη νίκη σε χαμηλό σκορ. Όπως είχε προαναγγείλει πολύ σωστά ο Λεβέρης. Συνέντευξη παίκτες χαμηλό συγχαίρονται. Τελικό σκορ λοιπόν μετά από ένα πάρα πολύ physical παιχνίδι. Δι στο δεύτερο ημίχρονο, 52-57 το σκορ αυτού. Επιστρέφουμε σε κάποια άλλη αναμέτρηση. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια.